Στη Θεσσαλονίκη. Και γιατί? Γιατί τα είχαμε όλα. Μας προέκυψε και ο ιός του Δυτικού Νείλου. Είχαμε το πρώτο κρούσμα. Πιάσε κόκκινο, Νικολέτα. Δεν πρόκειται να τσακωθούμε εμείς. Όχι, εννοείται. Είχαμε το πρώτο κρούσμα λοιπόν από τον ιό του Δυτικού Νείλου στις Σέρρες, όπως σας είπαμε. Χρήστος Χατζημίσης, τον βλέπουμε ήδη στις εικόνες μας. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, ναι, πράγματι. Το πρώτο κρούσμα, θανατηφόρο μάλιστα, από τον ιό του Δυτικού Νείλου σημειώθηκε για φέτος στην περιοχή των Σερών. Ένας άνδρας 75 ετών με υποκείμενα χρόνια νοσήματα πέθανε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έναν ιό ο οποίος βεβαίως δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφερθεί. Και να σας πω επίσης ότι και πέρυσι το πρώτο κρούσμα του ιού Δυτικού Νείλου είχε εμφανιστεί και πάλι στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Είναι η αλήθεια ότι προφανώς η φυσική κατάσταση, τα πολλά νερά, οι πολλές καλλιέργειες ίσως δημιουργούν τις συνθήκες. Μακάρι να είναι το πρώτο και το τελευταίο, Χρήστο. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι προφύλαξης? Το τσίπημα από τα κουνούπια είναι βεβαίως ο τρόπος μετάδοσης αυτής της νόσου. Άρα, στον άνθρωπο και στις περιοχές που είναι οπωσδήποτε επιβαρημένες με αυτή την όχληση των κουνουπιών, όπως είναι βεβαίως και η Περιφερειακή Ενότητα των Σερών αλλά και πολλές άλλες περιοχές, οπωσδήποτε το πρόβλημα είναι μεγάλο. Φυσικά αυτό αφορά περισσότερο όσους είναι άνω των 50 ετών με υποκείμενα χρόνια νοσήματα και ανοσοκαταστολή και φυσικά τις ευπαθείς ομάδες οι οποίες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και για το ρεπορτάζ.